μόλις επιστρέφουμε και ακούσει να δει τι έχει γίνει. Έλεγε την Τζένε, τη γνωρίζετε, είναι το τρανσέξουαλ, τέλος πάντων είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια και αυτά. Και έρχεται εδώ πέρα, κατηγορεί την κυρία Καλιφέρη, ξέρετε, την γνωστή τραγουδίστρια, η οποία λέει η Τζένε ότι την έπεσε η Καλιφέρη στον κόμενό της και ήταν η αιτία για να χωρίσουν. Και έγινε φασαρία ολόκληρη οικογενειακή. Oh, για πάμε να δούμε τι έχει γίνει, γιατί κάτι βρωμάει εδώ, παρακαλώ. Έχουμε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε κοντά μας την Τζένε. Τζένε, γεια σου. Πώς είσαι, καλά? Τι καλά. Μικρόφωνο, δεν ακούγεσαι, παιδί μου. Με κάποιους άφωνους μέσα εδώ ανθρώπους. Με κάποιους άφωνους ανθρώπους. Θα τα πούμε, θα τα πούμε τώρα. Έχουμε Καλιφέρη κοντά μας. Πρωταγωνίστρια συγκεκριμένο σημάν. Καλησπέρα σας. Κυρία Καλιφέρη, καθίστε, σας παρακαλώ πολύ να ακούσουμε τι έχει γίνει. Αν και δεν έπρεπε να σας βάλω από τώρα στο στούντιο για να ακούσουμε πρώτα την ιστορία. Εγώ ήρθα εδώ να τραγουδήσω. Έκανα λίγο άσχημα. Δεν πειράζει. Όχι, καταγγελίες, το ξέρετε ήδη, γιατί σας έχουμε ενημερώσει από προχτές. Ξεκινάμε και λέμε. Τζένι, να βλέπουμε τις δύο γυναίκες και σε παράθυρο μετέπειτα. Να πούμε λίγο κάτι. Εσύ μας πήρες τηλέφωνο εδώ στην εκπομπή. Βεβαίως. Μας έδωσε και μιλήσαμε εκεί με τον σύντροφό σου. Έχει γίνει μια παρεξήγηση μαζί με την κυρία Καλιφέρη. Ναι, μετά από 7 χρόνια έχει θράσος αυτό το πράγμα εκεί. Αυτό το πράγμα είχε δει και η κυρία Κουμαριανού. Λοιπόν. Ναι. Αυτό το πράγμα εκεί που το έχετε απέναντί μου. Το πράγμα το έχεις εσύ επάνω σου, το οποίο πρέπει να το κόψεις. Ρε σούργελο άφωνη. Ρε άφωνη. Ρε άφωνη. Ρε άφωνη. Κόφτω λίγο, κόφτω. Άφωνη. Άφωνη, μη σηκώθω και σε βουτήξω. Παρακαλώ. Και... Κοίταξε να δεις κάτι, συγγνώμη, εάν είναι να κατεβάσεις συζήτηση σε τέτοιο επίπεδο... Λοιπόν, να σου πω, σε τέτοιο επίπεδο δεν κατεβαίνουμε πόρνες. Παρακαλώ, πόρνες. Αυτά είναι βαριές κουβέντες. Δεν είμαι ρατσίστρια, έτσι, δεν είμαι ρατσίστρια, ξέρω ότι περνάνε οι πόρνες. Λοιπόν, αλλά εσύ δεν είσαι μόνο στο σώμα, είσαι και στην ψυχή, όπως βλέπω. Ρε σούργελο άφωνη. Παρακαλώ. Άφωνη. Σε λέει πόρνη και δεν απαντάς. Εμένα. Αυτό είπε, δεν το άκουσες. Δεν τρέπεσε λίγο. Είπε πόρνη το σώμα και δεν. Παρακαλώ πολύ. Για να πάμε. Σε λέει πήρα την κουβέντα. Είναι λέξεις αυτές. Κύριε Καλιφέρη, και εσείς έχετε προβάλλει να δείτε και λέτε ότι είναι ιερόδουλος. Είναι ιερόδουλος και το έχει πει. Εγώ το έχω πει. Το έχεις πει. Δεν είναι κακό. Άμα σηκωθώ, το έχεις πει και τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Το έχεις πει και υπάρχουν στα αρχεία. Εάν σηκωθώ και σε βουτήξω το μαλλί. Και αν σε διώξανε από το 10, το μάθανε αυτό, ναι. Και σε διώξανε. Λοιπόν, και το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Μην αναφέρεις, καλέτε, κυρία μου. Μην αναφέρεις άλλα κανάλια στον αέρα. Ναι. Λοιπόν. Κανάλι 10, λοιπόν, την κύριο Μπουνιά. Καταρχήν ναι, η εκπομπή του Αλκίνου τελείωσε επειδή τελείωσε το συμβόλαιο του ανθρώπου. Και μην αναφέρεις άλλες εκπομπές. Σου είπα τώρα, θες να σου φέρω και μάρτυρες. Κάτσε καλά. Μην με λες έτσι εμένα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πράγματα αυτά. Εγώ κύριε Καμπούρη ήρθα εδώ γιατί μου είπατε να κάνω ένα σοου, να τραγουδήσω κλπ. Τι σοου ρε σούργελο να κάνεις. Να μιλάτε καλύτερα. Τι σοου να κάνεις. Από σένα ξεφτιλίζεις τουλάχιστον. Σας έχουμε ενημερώσει για την καταγγελία, κυρία Καλιφέρη. Το είσαστε γνώστρια, κυρία μου. Τι είπατε, κυρία μου. Είσαστε γνώστρια. Σας έχουμε ενημερώσει για την καταγγελία. Κάποια καταγγελία δεν ξέρουμε ποιο πρόσωπο όμως. Δεν μου είπατε ότι το μάθανε το πρόσωπο. Όλα, ό,τι κάνει η παραγωγή δεν χρειάζεται να το. Παρακαλώ, το θέμα εδώ είναι άλλο. Λοιπόν, άκουσε να σου πω. Εγώ εξοργίστηκα μαζί σου επειδή μου είπε ότι δουλεύω σε οικονοχή. Με είδε εσύ. Τώρα το είπα. Δεν το είχα μαρτυρήσει τόσο καιρό που έχετε δουλεύει από μένα να το πω πρώτη φορά. Ρε, εφταμινήθηκε η αποβολή. Ναι. Με είδε εσύ. Άφωνη. Μιλάτε καλύτερα. Γιατί άμα ήταν 6 τραγουδίστριε. Από σένα που τραγουδά παρονών τη φωνή. Ρε, άσε τι κάνω εγώ. Εγώ ποτέ δεν έχω δηλώσει ότι είμαι τραγουδίστρια. Να μου ζητούσε να σου γράψω τραγούδια. Μου ζητούσε να σου γράψω. Να τραγούδια για να τα πεις όμως. Ναι, όμως και αυτό σου ζητούσα να μου γράψεις τραγούδια, αλλά το είπες ότι ήθελες και 4 χιλιαρικάκια. Ποια είσαι εσύ ρε, τέσσερα που θα μου ζητήσεις 4 χιλιάρικα. Λίγα λες, για σένα ένα εκατομμύριο χιλιάρικα πρέπει να δώσεις κανείς. Μα δεν θα πάω εγώ σε σένα να μου γράψεις τραγούδια, τα αγάπη μου. Να σε κάνω τραγουδίστρια ρε εσύ. Τι να κάνω, να, ολόκληρος μαέστρος εδώ σε σένα να πάω. Με το μαέστρο μαζί, με το μαέστρο. Εφταμινήτικη αποβολή. Ρεξόνα. 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 Μου φαίνεται ότι θα πρέπει να πληρωθείς γι' αυτό. Να γιατί πληρωθώ. Κάνεις διαφήμιση του Ρεξόνα. Μου φαίνεται όλοι αυτοί. Ρεξόνα. Παρακαλώ πολύ. Και ο Αραστόπουλος θα κάνει κάτι. Όπως έλεγε η κυρία Κουμαριανού. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Έλα να σου πω τώρα στο προκείμενο. Ναι. Έτσι. Όχι, να πάμε στο θέμα παρακαλώ. Να πάμε λίγο στο θέμα τώρα. Περιμένεις να απαντήσω. Λοιπόν. Να περιμένεις να απαντήσω. Τι να απαντήσεις. Τι να απαντήσεις. Να απαντήσεις τι. Να απαντήσω ότι εσύ έχεις ανάγκη εσύ από Ρεξόνα. Έχεις τα μούτρα σου. Έχεις τα μούτρα και μιλάς μετά από αυτό που μου έκανες. Τι σου έκανα. Μετά από αυτό που μου έκανες. Τι σου έκανα. Που ζει,
που πήρε τηλέφωνο στο σπίτι μου και την έπεσε στο σύζυγό μου. Ποιο σύζυγό, δεν έχει κανένα σύζυγό. Σε αυτό το παιδί που τα έχω τέλο πάντων. Ποιο έχει το ταμπατζί σου, λέει. Βρεάσε. Για ποιον λόγο. Παρακαλώ πολύ. Έλα να σου πω, γιατί αυτή που έφεγε δεν ήταν τίποτα. Πρόσεχε. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, σέβομαι την ακαταδεκτό εγώ να πάω με το. Ποιο. Ένα κολομπαρά. Ποιο. Ποιο. Κάτσε καλά. Εδώ. Κάτσε καλά. Ποια είσαι εσύ, παρακαλώ πολύ. Κολοβακτηρίδια. Ποια είσαι εσύ. Σας παρακαλώ. Ποια είσαι εσύ. Ποια είσαι εσύ. Σε παρακαλώ. Εγώ θα είμαι ένα άντρα που κύριε. Τι είσαι. Έναν άντρα που πουκι. Θα καταχθώ με το δικό. Τι είσαι. Τι έχεις. Θα καταχθώ με τα μπατζίνα πάω εγώ. Άντρα που πουκι. Πόσο χρόνο. 50. Ο Μαρ Σαρίφ. 50. Τουλάχιστον αγάπη μου, εγώ είμαι 34. Ορίστε, δεν κατάλαβα. Εγώ είμαι και 34. Τι σημασία έχει. Και έχω και έναν 20 δίπλα μου. Εσύ που είσαι 60. 20 έχει. Εσύ που είσαι 60. Εσύ που είσαι 60. Και έχει ένα 45 50 στο διάλογο. 100 ημέρε. 100 είμαι και βλέπεις πόσο όμορφη είναι, πόσο νέα. Άντε βάλε ρίγο ρεξόνα και πλήσου. Εγώ να βάλω ρεξόνα. Άντε ρε. Γιατί μιλάς συνέχεια για να αφήσεις τον άλλο να απαντήσει. Ποιο να απαντήσει. Εγώ να σου απαντήσω. Να απαντήσει λίγο παρακαλώ. Θέλω να μιλάτε με καλύτερες εκφράσεις. Σε παρακαλώ. Εγώ είμαι η γυναίκα που θα πληθώ. Με το τσαπούλι μου. Ναι. Να την βλέπουμε την κυρία εδώ. Έχει σκύψει εδώ, κυρία. Και έχω φυσικές μυρωδιές της φύσης. Εσύ έχεις ανάγκη από ρεξόνες και δεν πηγαίνεις με 150 άτομα την ημέρα. Λοιπόν, αυτό που είπες, αυτό που είπες, εσύ έχεις ανάγκη. Θα σου υποβάλω μήνυση. Να με υποβάλεις, για συκοφαδική δυσφήμιση. Και πρόσεχε, γιατί θα στη φυλάω όπως κάποια κυρία τη φύλαξε. Τη φύλαξε σε κάποιον άλλον κύριο. Για να το βρε κολοτούπα να δεις μυρίζω. Για να πώς. Μυρίζει. Ένας, παρακαλώ. Όχι, κύριε Καλτσέρη, ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ. Να σας μυρίσει το πάνελ. Ελάτε εδώ. Ο κύριος Κόκαλης, ελάτε εδώ. Μιλιάζω να φέρεις το μικρόφωνο. Μυρίστε την. Μια κάμερα χωρίς την Παντελή, εδώ έπρεπε να την είχαμε τώρα. Εδώ. Σανέλ. Μυρίζει, κυρία. Η διαφήμιση πάει σύννεφος αυτήν την εκπομπή. Εφοδιάζει από Σανέλ. Ωραία, ελάτε εδώ. Παρακαλώ, ελάτε εδώ. Το μοναστηράκι. Μυρίζει εδώ, κύριε, μυρίζει λίγο τις μασκάλες όλα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ, το κορίτσι εδώ, σε παρακαλώ. Ωραία άρεμα, να μου το δώσετε. Μυρίζει εδώ, κύριε Καλυφέρη. Όμορφα ύφρον ή μυρίζει. Τι? Μια χαρά. Σίγουρα. Και την άλλη πλευρά. Όχι, κάτσε ρε. Μια χαρά. Να μπει η κυρία Βάση. Αλλά η κυρία Κουμαριανού το είπε γιατί δεν ήθελε να καθίσει καμία δίπλα της γυναικόλπο. Κόλπο για να φεύγουν όλοι να κάθετε εδώ. Μισό λεπτάκι να δούμε αν μυρίζει η κυρία Καλυφέρη. Όχι εδώ. Τι μυρίζαν οι άνθρωποι. Κυρία Καλυφέρη. Τι θέλετε κυρία Βάση. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δείγμα είναι γυναίκα να τη μυρίζει. Μισό λεπτάκι. Θέλω μάρτυρε. Ήρθε, θέλω μαρτυρία. Μυρίζει η κυρία Καλυφέρη. Μυρίστε την. Κυρία Σπανού. Όχι, σα είπα. Να τη μυρίσετε. Κυρία Σπανού, μυρίσατε. Όχι, δεν θα τη μυρίσετε. Δεν θέλω να μυρίσετε. Γιατί δεν θέλω να μυρίσετε. Δεν θέλω, Χριστιανέ. Για ποιο λόγο, κυρία Σπανού, τη μυρίσετε. Κυρία Σπανού, θα φωνάξω τον κύριο Κολοτούμπα. Η γυναίκα θέλει να τη μυρίσει, κυρία μου. Δυο λεπτά, γι' αυτό γιατί. Αφού δεν μυρίζει, από όταν θα μου το. Όχι, δεν μυρίζει, κυρία. Μην λυποθυμίζει η γυναίκα, κύριε Καμπούρη. Εδώ, κύριε Πετρέλαιο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Κύριε Πετρέλαιο, δεν μπορείτε. Δεν μπορεί. Αυτό, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μισό λεπτάκι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Μιλάω, παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή, όταν αναδείξετε κάτι, μυρίζει πάντω. Όταν δεν ξέρω το ποιο είναι. Κάποιο θα την έκανε για το. Μυρίστε να τελειώνουμε. Δεν μπορώ. Για πες εσύ. Πάντω το εξώρα δεν είναι. Εντάξει. Από αυτά τα παιδιά δεν έχει μυρίσει. Η αλήθεια είναι όμω, Φίλιππε, να σου πω το εξή. Μισό λεπτάκι. Είχατε έρθει μία φορά. Εντάξει, τώρα αυτό θα το αναφέρω, α πούμε, γιατί ίσω από εκείνη τη φορά σα έχει βγει το όνομα. Που μυρίζει. Είχατε έρθει μία φορά και είχατε πει εσεί οι ίδια ότι δεν ξέρατε ότι θα έρθετε, σα καλέσαν τελευταία στιγμή και είχατε φάει σκόρδο, α πούμε. Αυτό ναι. Και ίσω από εκείνη την ημέρα. Καθίστε κάτω, κύριε Καλυφέρη. Ίσως από εκείνη την ημέρα που κάποιοι έτυχε να περάσουν δίπλα σα. Απέτυχε μάλλον, τέλο πάντων. Δυστυχώ. Απέτυχε. Ήμουν Είμαι και σεξολόγο, κύριε Καλυφέρη, γιατί θα πάω το σώσο εγώ. Εσάς τώρα σας πιάνει το στήθος και δεν αντιδράτε. Καλέ, δεν μου πιάνει σεξολόγος ο άνθρωπος. Και τι, οι σεξολόγοι δικαιούνται να...
Μισό λεπτό. Θα τις δίνανε και φίλοι. Θα γραπώνουν. Μισό λεπτάκι. Θα την πλύσετε στο στόμα κιόλας. Στο στόμα, στο στόμα, να δούμε. Στόμα, στόμα, στόμα. Μόνο ένας φιλάει στο στόμα. Και το βιζί και το πιάνει πόσες, για άλλη 100. Στο εξάρτητα. Είναι γιατρός. Κάτι έλεγες εσύ προηγουμένως. Παρακαλώ, κυρία Καλυφέρη. Κυρία Καλυφέρη, εγώ θα πω. Δεν κάνετε στην εκπομπή. Έχουμε και λέμε. Όχι, δυο λεπτάκια. Συγγνώμη. Να το κάνουμε και λίγο αστείο, διότι αυτά που φοβούνται. Ναι, γιατί να κάνουμε να μιλήσουμε τώρα. Τι διά είμαστε. Γιατί μόνο τη μία. Κύριε Κόκα, είστε μυρολάγνο. Κύριε, να σα πω. Κυρία μου, είστε κατήγορο. Δεν είναι υποχρεωμένο. Δεν είναι κατήγορο για να μιλήσουμε για άδεια. Έτσι. Εγώ κάνω δήλωση για την κυρία. Σα παρακαλώ. Εντάξει. Σα διέψευσαν οι δηλώσει σα. Η κυρία Μοσκοπολάη. Άρωμα γαλλικό. Και εσεί προηγουμένω. Μόνο εσείς το είπατε. Παρακαλώ, τέλος εδώ. Καλά, ησυχία όλοι. Πώς θα γίνει. Ησυχία όλοι. Κυρία μου, εσείς, δυο λεπτάκια. Δεν φταίς εσύ, ξέρεις ποιος φταίει. Εγώ, διότι επειδή δεν είμαι ρατσίστρια και με τραβεστή κάθομαι και με πόρνες κάθομαι δίπλα και μόνο τον κόσμο κάθομαι και τον αγαπάω. Κυρία, το δεν είμαι ρατσίστρια, γόρε, αλλά δώσε θάρρος στο χωριάτη να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Να σας πω το καλτσόν από πού το έχετε πάρει. Γιατί αυτό σου από το μοναστηράκι. Όχι, επειδή τρύπησε. Ή από το παζάρι. Όπου θέλω το παίρνω εγώ. Μάλιστα. Όχι, γιατί προλίγο άκουσα που λέγατε ότι φοράτε Σανέλ. Λίγο δύσκολο. Τη τρύψει, γιατί. Κοίταξε να δει κάτι. Εγώ δεν κάνω βίζιτε και άμα δεν έχω λεφτά θα πάρω και από το μοναστηράκι. Θέλω να σου πω. Ενώ τι πονοείτε, Βιώτα, και πονοείτε. Γιατί το είπατε και πριν και το λέτε συνεχώ. Ότι είναι η κυρία. Εδώ και η κυρία μου ακούτε. Γελάτε εδώ πέρα με τον κύριο εδώ. Αφού με αφήσετε λίγο ακριβώ. Εάν θέλετε να πείτε, μην έχετε πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά γιατί κάνετε, δεν ξέρω τι. Μπορεί να παίρνετε. Εγώ είμαι φτωχή. Κυρία μου, έτσι κι αλλιώ τη μήνυση εγώ δεν την γλιτώνετε. Φτωχή δεν γλιτώνετε τη μήνυση. Εγώ είμαι φτωχή κοπέλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αραβωνιαστικό για να ξέρουμε. Λοιπόν, γιατί έπεισε, παιδιά, με λίγα λόγια στον αραβωνιαστικό μου. Έλειπα εγώ. Ήμουνα Θεσσαλονίκη και την έπεσε τον αραβωνιαστικό μου. Πώ τηλέφωνο μα είπατε πριν. Ερωτικά, σεξουαλικά στο τηλέφωνο, πώ. Όχι, την έπεσε πρώτα. Σεξουαλικά στο τηλέφωνο. Εγώ δεν την πέφτω σε κανέναν. Ναι. Εμένα μου την πέφτουν και δεν πάω. Και μετά σας έπιασα στο κρεβάτι. Κατάλαβες. Εσύ το κατάλαβες. Κατάλαβες αυτό δεν που σου λέω. Δεν την πέφτω σε κανέναν άντρα. Ναι. Μου την πέφτουν και δεν πάω. Μωρή άφωνη. Αλήθεια. Άφωνη. Είσαι το πιο άφωνο πλάσμα που έχει βγάλει φύση. Μπράβο. Αυτό άφωνη, που το λες εσύ τώρα είναι το αντίθετο ακριβώς. Διότι αφού έχει σκάσει. Άφωνη, έχει σκάσει. Τώρα, που ξέβει στο κρεβάτι μαζί, χώρισε, τι έκανε. Ναι, έχω χωρίσει. Χώρισε. Ναι. Σε τι στάση. Δηλαδή, του πιάσατε να το κάνουν. Πώς θα πάμε και τη στάση. Απορώ πως πήγε μαζί σου. Απορώ. Δεν περιγράψετε πώ τη πιάσατε. Μπράβο. Ποιο θα πήγε. Όχι, όχι, δεν θέλουμε την κυριαρχική λεπτομέρεια. Θρίλερ θα πάρω σε κοπή. Καταρχήν που έγινε. Θρίλερ θα πάρω σε κοπή. Δεν δούμε. Λοιπόν, αν νομίζω. Ονειρευότανε. Γιατί εδώ πέρα ότι μισό... θα πάρεις πόντους με το να πεις ότι εγώ πήγαμε, παρακαλούσα το δικό σου ή την έπεσα στο δικό σου. Δεν ακούγεις την κυρία. Θα πάρεις πόντους. Ξέρεις τι λέει μια παροιμία. Τι το λέει? Θέμα μας είναι φώτια να καούμε. Όσα δεν τα έχει αλεπούτα κάνεις εσύ κρεμαστάρια. Όσα δεν τα έχει αλεπούτα κάνεις εσύ κρεμαστάρια. Σου το επιστρέφω, αυτό. Άστα αυτά, ξέρεις εσύ, ξέρεις πουλάκι μου, ξέρεις. Τι ξέρω εγώ. Με μένα έχεις ανοίξει μεγάλο δρόμο. Με σένα. Τι εννοείται. Με μένα έχεις ανοίξει μεγάλο πόλεμο. Από πού τον έχω ανοίξει. Αττική οδό. Από πού τον έχω ανοίξει, από την πίσω πλευρά. Να ξέρεις. Παρακαλώ. Να ξέρεις. Να ξέρεις. Μα μόνο για αστείο είναι αυτά που λες. Μόνο για σταθερία. Ρε άφωνη. Ό,τι και να μου λες εγώ σαν μάφου, τα καίω όλα στη φουφού. Λοιπόν, ποια φουφού. Πείτε το τώρα, τραγουδίστε το. Μ' αρέσει το λέω ήταν αυτό. Όταν το πεις, κυρία μου, ποιο θα πει, το ζαμανφού. Το ζαμανφού τα καίω στη φουφού. Θα πω ένα άλλο που λέω. Όχι, αυτό θα πείτε. Ωραία, ρίχτε το ζαμανφού. Ωραία, ρίχτε το. Ζαμανφού, 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 όλα τα καίω στη φουφού. Και ζαμανφού, 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 όλα τα καίω στη φουφού. Ζαμανφού, 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 όλα τα καίω στη φουφού. Και ζαμανφού, 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 όλα τα καίω στη φουφού. Όλα περίεργα συμβαίνουν και τη ζωή μας αρρωσταίνουν. Και αν κανείς θα παριθμίσει, σίγουρα θα γαναχτίσει. Γι' αυτό λοιπόν ζαμανφού, 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 όλα τα καίω.
Ζαμανφού, Ζαμανφού, όλα τα καίω στη Βουβού. Ζαμανφού, 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 τα καίω όλα στη Βουβού. Και Ζαμανφού, 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 όλα τα καίω. Παίρνω σοβαρά, κοιτάζω μπρος μου σταθερά. Τους ηλίθιους και βλαμμένους, όλους τους έχω και γραμμένους. Έτσι λοιπόν, Ζαμανφού, 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 όλα τα καίω στη Φουφού. Και Ζαμανφού, 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 όλα τα καίω στη Φουφού. Ζαμανφού, 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 όλα τα καίω στη Φουφού. Και Ζαμανφού, 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 τα καίω όλα στη Φουφού. Ζαμανφού, 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 τα καίω όλα στη Φουφού. Και Ζαμανφού, 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 όλα τα καίω στη Φουφού. Ζαμανφού, 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 τα καίω όλα. Και Ζαμανφού, 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 όλα τα καίω στη Φουφού. Ζαμανφού! Ζαμανφού! Και τώρα... Μισό, 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 μισό. Κύριε Καλυφέρη, καθίστε κάτω τώρα. Δεν υπάρχει κάτι, όχι, καθίστε κάτω. Δεν έχετε μικρόφωνο. Δεν έχετε μικρόφωνο, κύριε μου. Δώστε ένα μικρόφωνο. Θέλω να πω συγγνώμη. Όχι, κύριε Καλυφέρη, το μικρόφωνο. Πρόσφυγε, εδώ, καθίστε. Αυτό το σούργελο. Καθίστε κάτω. Λοιπόν, αυτό το σούργελο εδώ πέρα. Ποιο? Το σούργελο εδώ πέρα. Για σούργελο μιλάμε. Έλα, για ποιο λέτε, παρακαλώ. Από όλα. Αυτό το σούργελο εδώ πέρα με απειλεί ότι θα μου κάνει με την αλόμα και. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τι. Δεν φοβάμαι. Αφήστε το. Τι έγινε. Φοβήθηκα 20 χρονών παιδί. Τώρα που είμαι 40. Φοβήθηκα 20 χρονών παιδί. Δεν θα φοβηθώ τώρα που είμαι 40. Έχω να σου βγάλω μια εβδομάδα στη φόρα. Τι να βγάλει. Τι να βγάλει. Έχω να σε βγάλω. Καθαρό ουρανό. Θα σου πω. Καθαρό ουρανό. Θα σου πω. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Κάτσε να πρόσεξε. Δεις. Πρόσεξε. Κάτσε να δεις. Γιατί σε έχω φυλαμένη, ε. Βρε, εγώ πρόσεξε. Πρόσεχε. Λέει αλώμα, πρόσεχε. Έτσι θα πάρτε φόρα. Πρόσεχε. Στα παλιά μου τα παπούτσια. Αυτή τη φορά το 100 δεν θα φύγει απ' έξω. Από πού θα φύγει η κυρία? Από πού? Λεωφόρα πάνω. Ας φουγαστούκες, φάει. She's from Holland. She will dance and move you. She'll make you crazy and you'll feel dizzy. She's the new Greek show business superstar. Here she comes. Latoya, the black diamond. Latoya, Latoya.
είπα και καπνό. Να καπνίσει, να καπνίσει, θέλει το μωρό. Παρακαλώ, να ζητήσουμε συγγνώμη. Ευτυχώς οι καλοί συναδελφοί κόψανε όταν. Ευτυχώς κατάλαβαν ότι πήγαινε για ένα άσχημο σκηνικό. Να πούμε ότι όση ώρα παρακολουθούσατε εσείς το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο το βάλαμε για να προστατεύσουμε εδώ τους καλεσμένους εκπομπής, είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός. Είχαμε ένα επεισόδιο εδώ στο στούντιο μεταξύ του κυρίου εδώ Γιάννη και τη Τζέννη. Ένα επεισόδιο το οποίο δυστυχώς δεν τιμά κανένα. Οι δύο άνθρωποι φτάσαν και πιάστηκαν στα χέρια. Και έχουμε και συνέχεια φίλοι. Συνέχεια στα χέρια. Όχι στα χέρια. Αλλού αυτά. Τις απειλές στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια. Δεν φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκα. Δεν θα φοβήθηκα τώρα που είμαι 40. Θα τα πούμε. Τι είμαι στο τέλος της ζωής μου. Δικαστήρια, κύριε Κολοκούμπα. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Ποιον απειλείτε. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, κύριε Κολοτούμπα, πώς σας λένε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Κυρία Καλυφέρη, ελάτε λίγο τώρα, μην ευρειάσω εγώ τώρα. Δεν θέλω να σας δίνει κανένα λόγο. Να πω δύο λεπτάκια κάτι. Ότι αυτή τη στιγμή έχετε δημιουργήσει μια φασαρία. Δύο λεπτάκια θα μιλήσω εγώ. Δεν κατάλαβα. Μας κάνατε ένα σούντερ ρίσμα εδώ μέσα. Όλα αυτά τα έχουμε εμείς και καταγεγραμμένα για να δοθούν στις δικαστικές αρχές και εκεί πέρα που θέλει ο καθένας από τη δική σας πλευρά. Δεν είναι δυνατόν να πιάνεστε στα χέρια. Δύο πολιτισμένοι ποντίνονται άνθρωποι. Πολιτισμός είναι αυτός. Φιλίπε, είχα δηλώσει. Είναι πολιτισμός. Είχα δηλώσει στο κανάλι ότι εμένα ο ρόλος μου είναι να διασκεδάσω και να αγαπώ τον κόσμο. Εγώ δεν έρχομαι ούτε να ρηχτώ σε αντιδικία με κανέναν άνθρωπο. Λοιπόν, όταν όμως. Το δείχνεις αυτό με τον τρόπο σου. Όταν όμως προκαλεί. Το δείχνεις αυτό με τον τρόπο συμπεριφορά σου. Όταν προκαλεί. Μεγάλος άνθρωπος, 61 χρονών, δεν τρέπεσαι. Δεν είμαι 61, να κάθεσαι και να τσακώνεσαι. Τα γενέθλιά μου 31 του μηνός 10. Κυρία Τζέννη. Αλλά έχετε μάθει. Τι πετάγεσαι εσύ, έχετε μάθει. Τι πετάγεσαι εσύ. Έχετε μάθει στη λάσπη και στη συκοφαντία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στη λάσπη. Δεν θα πέσουμε στο τρυπάκι αυτό. Δεν θα πέσουμε στη συκοφαντία τη δική σας και στη λάσπη. Θα τα πούμε και στα δικαστήρια. Χαμηλού, είσαστε χαμηλού επίπεδου. Εκεί. Είσαστε χαμηλού επίπεδου. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θα τα πούμε. Να σας πω κάτι. Ό,τι και να λέτε. Εσάς κανένας άνθρωπο μπορεί να σας πάει στα σοβαρά. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Ποια δικαστήρια. Στο μυαλό σου. Πρόσεχε τη σου λέω. Μισό λεπτό, κυρία Καλυφέρη. Μην πετάγεστε εσείς. Μην πετάγεστε εσείς. Όλοι ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες. Μισό λεπτάκι, όλοι ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες. Με ακούτε που σας μιλάω. Μας έχετε εξοργήσει όλους εδώ μέσα. Είμαστε εδώ μέσα 10 άνθρωποι. Ήμασταν όλοι μισό λεπτάκι, κύριε Κουλάκη, πώς σας λένε. Γιάννης. Και όλοι ήμασταν μάρτυρες ενός. Αντί να πούμε σε κρατού. Να πλακώνεσαι στο ξύλο. Κυρία, να πλακώνεσαι στο ξύλο. Εσύ προκάλεσες. Εσύ ξεφτύλησες. Είπε Γιωργάκη μου ξαναπες το. Εσύ ξεφτύλησες. Κάν το τρέιλερ αγόρι μου. Κάν το τρέιλερ αγόρι μου. Εσύ ξεφτύλησες. Πες τα όλα. Εσύ ξεφτύλησες. Για βγάλ το. Για πες το. Εσύ ξεφτύλησες. Διαγράφεσαι από σήμερα. Από μένα διαγράφεσαι. Παίρνουμε σήμερα. Μάλιστα. Να και εγώ δεν θα γλύψω κανέναν. Ναι.
Είμαι ανεξάρτητος, δεν δεσμεύομαι και δεν χαρίζομαι. Ανεξάρτητος βουλευτής. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν δεσμεύομαι. Να είστε σίγουρος. Δηλαδή, κύριε Γιώργο. Δύο λεπτά και να απαντήσω. Και προσέξτε καλά. Μπορεί να με διαγράψει, αλλά εγώ σε αγαπάω και δεν αλλάζω. Να είστε καλά. Δηλαδή για το περιστατικό, κύριε Γιάννη, δεν είχατε ευθύνη εσείς, αυτό λέτε. Εγώ... Γιατί είμαστε μάρτυρες. Εσύ σηκώθηκες, κύριε Κολοτούπα. Είμαστε τόσα άτομα μάρτυρες. Είμαι άτομα της αγάπης και της χαράς. Δεν το είδαμε. Αυτό έπιξε. Αυτό έπιξε. Αφήστε την αγάπη και την χαρά. Μπορούμε να μιλήσουμε κι εμείς. Θέλω ευθύ πράγμα. Μπορούμε να μιλήσουμε. Συγγνώμη λίγο, Τάσο μου. Είδες εσύ, είδε κανένας εδώ πέρα από αυτούς που είμαστε, ότι εσύ είσαι της αγάπης άνθρωπο. Βέβαια, δεν έχω τολμήσει ποτέ να προσβάλλω κανέναν. Πόσο τι λέω, κύριε Γιάννη, τώρα. Ναι. Και αυτό διώκεται από τον νόμο, κύριε Κολοτούπα. Γιατί η δικιά μου σήκωσε χέρι. Εσύ πρώτος σήκωσε χέρι. Εσύ είσαι αυτός που μιλάει για την αγάπη και σηκώνεις χέρι σε έναν άλλον άνθρωπο. Ποιος σου έχει δώσει αυτό το δικαίωμα. Και έρχεσαι σε μια εκπομπή η οποία βρίσκεσαι εδώ και την χαλά. Ρίγνω ευθύνες στο Φίλιππο. Διότι πρέπει να αυτό ποιο είναι αυτό. Τι σχέση έχει το φίλο, Μωσέ. Κάτι που δεν είναι κατά τον αγώνα των ανθρώπων είναι χαμηλό επίπεδο. Εγώ δεν ξαναπατώ στην ευκαιρία. Κάνει πουλάκι, κάνει λεπτάκια. Κύριε Πουλάκι, ακούστε λίγο. Θέλω να πω κάτι. Για τη συμπεριφορά σα, λυπούμαστε και δεν θα σα ξανακαλέσουμε κι εμεί εκπομπή. Εγώ δεν έρχομαι κι εμεί. Γιατί αυτό που κάνατε τι ήταν. Να σηκωθείτε, να τι επιτεθείτε, να πάρετε ξύλο κάτω από το πάτωμα και να τραγωδείτε στο ξύλο, κύριε μου. Τι είναι στοιχεία, δοκουμένα τα οποία έχουμε καταγγελθεί στην άδεια. Εγώ θα σου υποβάλω μήνυση. Φίλιππε, εσύ να λες να μην με ξαναφέρεις. Εγώ σου το είπα πρώτος, Φίλιππε. Εγώ τολμάω και σου λέω. Επιτέθηκε. Δεν ξαναπατώ στο κανάλι. Έναν άνθρωπο επιτέθηκε. Υπάρχουν όμως οι αυτοσπίτες. Σας παρακαλώ, κυρία μου, ησυχία. Γιατί, κυρία Φέη, σας πρόσβαλα εγώ ποτέ. Εμένα όχι. Όλους πρόσβαλες. Όχι ότι σ' αθώαγεσαι. Όχι ότι σ' αθώαγεσαι. Μπορεί να είναι ο χειρότερος άνθρωπο. Δεν έχεις το δικαίωμα για την Τζέννη, εδώ λέω. Ή για οποιαδήποτε Τζέννη. Δεν έχεις το δικαίωμα να σηκώνεις χέρι. Να σηκώνεις χέρι. Φίλιππε, άκουσε. Κάνεις μήνυση. Κακό καρδιακό θα με κάνεις. Δεν κατάλαβα, ρε Φίλιππε. Και με την τιμή μου και με την υπόλοιψη μου. Πες. Σε παρακαλώ. Εσύ τι επιτέθηκε. Εσύ γιατί με κλώτσες, κυρία Τζέννη. Την καλημέρα όρμησε. Εμένα γιατί όρμησε. Μιλάει λίγο. Σε μένα γιατί μιλάει ένα μιλάει καταρχήν, μιλάει χιδέα. Έχει τρόπου. Τι του καλά σα του ανθρώπου που είναι χαμηλό επίπεδο. Τι του καλά. Εσένα γιατί δεν είμαι αυτό που είμαι. Εσένα, ποιο είσαι εσύ. Αυτό που είμαι. Να σηκώσει μια γυναίκα χέρι. Συγγνώμη, έχει καταλάβει ότι έχει καλεσμένο. Κυρία Καλυφέρη. Αφού είναι γιατί κουμάντο. Κάνει που δείξει το φίλο. Σα παρακαλώ. Αρχισυνταξία στην εκπομπή. Περίμενε, Τζένι. Αρχισυνταξία στην εκπομπή. Θέλω να μιλήσω το τόνο σα. Όσο πώ μιλά, εσύ μιλά και εγώ. Θα το χαμηλώσετε και εσύ. Όλο υποδείξει. Όλο υποδείξει. Ποιο κάνει καλά τη δουλειά και ποιο όχι. Όλο υποδείξει. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να έχετε σαν αυτή. Τι σα έχει πιάσει, κύριε. Σα παρακαλώ, κύριε Ζωτό. Για όνομα του Θεού. Δεν θα μα υποδείξετε εσεί πότε θα μιλάμε και το πώ το μιλάμε. Καταλάβατε. Ποιο νομίζετε ότι είστε. Από τη μία λέτε στον Φίλιππο. Ποιο θα καλεί. Απ' την άλλη βάζετε χέρι στην κυρία Φέη. Απ' την άλλη με τον Τζέλι. Απ' την άλλη με τον κύριο Πρόεδρο. Είμαι ο Κολοτούμπα. Είμαι ο Καρακιωσάκο με την καλή έννοια το λέω. Επιπτόντως όμως ήρθε και φτιάχτηκε δομές. Αυτή η εκπομπή σε κατάδειξε και σένα και εμένα και την κάθε μία που έρχεται. Κυρία Καλυφέρη. Κάτσε κάτω. Κατάλαβες και την κάθε μία που έρχεται μέσα εδώ. Από το πάνε. Γιατί είναι καλός άνθρωπος. Και με σέβεται. Καθίστε κάτω. Κυρία Καλυφέρη. Σε παρακαλώ ρε. Κυρία Καλυφέρη καθίστε λίγο κάτω. Κυρία Καλυφέρη καθίστε κάτω σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Μην απειλείτε. Μην απειλείτε. Δεν έρχομαι εγώ. Απειλείτε, κυρία. Όχι, είπα να μην έρθω. Εκπομπή εδώ, αυτή η εκπομπή σα ανέδειξε και εσά και εμένα. Όπω με ανέδειξε, να με ξεγράψει. Εδώ μέσα. Όπω με ανέδειξε, κύριε. Να με διαγράψει. Και... Ρούφα να βγω σου και κάτσε. Εσύ να το ρουφήσει. Σαβούρα. Παρακαλώ πολύ. Να πούμε λίγο κάτι, σα παρακαλώ πολύ, κύριε. Λοιπόν, Φίλιππε, κάνε μια διπλωματική. Μισό λεπτό. Δυο λεπτά που κάτι θα μιλήσω και όταν σου πω εγώ. Όταν σου πω θα μιλήσει. Καλά, σου υποδεικνύω ότι θα μιλήσει. Όταν θα μιλήσει, όταν σου πω θα μιλήσει. Έχουμε και λέμε. Για να καταλάβουμε και φίλοι τηλεθέτε τι έγινε. Προλίγο
Σηκώθηκε εδώ ο κύριος Κουλάκης, εξοργισμένος και λέει: Αφού δεν με λες κολοτούμπα, κύριε Φίλιππε. Ο κολοτούμπας θα πω. Ο κύριος Κολοτούμπας Κουλάκης. Ο κολοτούμπας μας λοιπόν εδώ. Αυτό το κανάλι που σε ανέδειξε. Ο τηλεοπτικός μας κολοτούμπας λοιπόν. Σας παρακαλώ, κύριε, αφήστε να μιλήσω επιτέλους. Για να μας δείτε. Αφήστε μας επιτέλους. Αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Κολοτούμπας, τι ήταν? Να σηκωθεί, να πει θα σου ρίξω κανένα χαστούκι και σηκώθηκε επιθετικά προς το πρόσωπο της κυρίας εδώ, της κυρίας Τζέννης. Ας είναι καλά ο προφήτης σκηνοθέτης μας και τα παιδιά στο κοντρόλ που επειδή είδαν ότι κάτι περίεργο πάει να γίνει, πετάξατε ένα βίντεο. Τη Λατόγια. Και αυτό που γίνονταν την ώρα, τη στιγμή που εσείς βλέπατε τη Λατόγια, ήταν να έχουν πιαστεί στα χέρια δύο άνθρωποι, είναι καταγεγραμμένο, το έχουμε στα χέρια μας το συγκεκριμένο υλικό, αλλά επειδή σεβόμαστε, σας παρακαλώ πολύ ησυχία. Αλλά επειδή σεβόμαστε το τηλεοπτικό κοινό, δεν θα εκμεταλλευτούμε το συγκεκριμένο γεγονός. Πλακωθήκανε στο ξύλο, κυρίες και κύριοι. Πιάστηκαν μαλλί με μαλλί. Γιατί και, και με ξύλα. Γιατί προβαίνετε σε ακρότητες. Και ξύλο. Και ξύλο, δείξτε και τα ξύλα. Δείξτε τα ξύλα του σκηνικού που πήρανε. Εγώ σηκώθηκα και τον πλάκωσα. Μας πάσανε και το σκηνικό κιόλα. Εγώ σηκώθηκα και τον πλάκωσα. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Που μας καταστρέψετε και το σκηνικό. Α, ναι. Τι ωραία. Μας καταστρέφετε και πολύ το σκηνικό. Ακούστε, κύριε... Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όλοι με ψυχώνετε σήμερα. Κύριε Πουλάκη. Όλο την τρελή χαρά είναι σήμερα. Κύριε Πουλάκη. Τι ωραία πράγματα. Έχεις ευθύνη. Πουλάκη. Έχεις ευθύνη για αυτό που έγινε. Ναι. Το έχεις καταλάβει. Αναλαμβάνω, ναι. Βεβαίως, να το πεις. Πες συγγνώμη, ζητά συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη από τους ζητάω συγγνώμη. Οι τηλεθεατές δεν το είδανε. Εκπομπή. Από τους καλεσμένους και από τον Φίλιππο. Βλέπουμε εμείς και εκεί τα. Και την αγάπη. Αυτά τα βάλαμε εμείς έτσι εκεί. Είναι απίστευτο αυτό το πηγαίνει. Είναι όρια. Δηλαδή ξεφεύγει από κάποια όρια. Δηλαδή μπορεί να είπε με προστατέψατε να μην γίνει. Να δείξουμε λίγο τα σπάσματα να τα πούμε. Τι να σα προστατέψετε, ο κύριο Ταπεντζάκη. Δείξτε και το άλλο εδώ. Να πούμε κάτι. Τι να σα προστατέψει. Και ποιο να προστατέψει. Δεν τρέπεστε. Εδώ. Μεγάλο άνθρωπο. Τα σπάσαν όλα. Εγώ ήταν μεγάλο άνθρωπο. Κινδυνεύαμε κι εμεί. Ναι, σε λίγο θα πεις ότι έκανα και ένα στούντιο. Δεν τα σπάσατε, κύριε μου, δεν τα σπάσατε. Δεν πήρα εγώ από κάτω κάτι. Και καθίσαμε και τα μαζέψαμε. Δεν πήρα εγώ από κάτω, πέρα η κυρία πήρε. Τρέπεστε. Εσύ πρέπει να τρέπεστε. Σιγά να μην κάτσω με σταυρωμένα χέρια. Εσύ πρέπει να τρέπεστε. Σιγά να μην κάτσω με σταυρωμένα χέρια. Όχι, να κάτσω με σταυρωμένα πόδια. Το θέμα είναι ότι κυρία Καλυφέρη προσβάλατε. Και την κυρία Καλυφέρη προσβάλατε και είναι και μάρτυρα. Αλλά ευχαριστώ το πάνελ. Που με στήριξε ηθικά και ψυχολογικά. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Να χτυπήσει και να σε υποστηρίξει. Να είστε καλά. Τι να είστε καλά, τι να κάνουμε. Προσπαθήσαμε να σα χωρίσουμε. Το βίντεο δεν παίζει. Κυρία Καλυφέρη. Ρε, ξέρει τι λέει. Ξέρει τι λέει. Για όνομα του Θεού. Οι εξελίξει, οι εξελίξει. Παρακαλώ, δεν ακούγεται. Οι εξελίξει. Κυρία, τι κάνετε εδώ πέρα, παιδιά. Είπε ότι με πρόσβαλε η κυρία Τζέννη. Εντάξει, εγώ δεν προσβάλλομαι από ανθρώπους κατωτέρου επιπέδου. Εσείς γιατί μιλάτε. Προσβάλλουμε μόνο αν ένας αξίζει και κάτι μου πει εις βάρος μου. Εσείς γιατί μιλάτε. Υπερασπίζω τον εαυτό μου. Σοβαρού επιπέδου είσαστε εσείς. Βεβαίως. Με το να μην πω το super mini. Εγώ το φοράω το mini δημοσίως, αλλά στο σπίτι δημοσίως. Μου δεν έχω πορνείο. Έτσι. Πρόσεχε με τις φάσεις τώρα εσύ. Όχι πάλι τα ίδια. Δεν μπορούμε άλλο τώρα. Όχι πάλι τα ίδια. Προκάλεσε. Είδατε πως απειλεί! Το βλέπετε! Αφήστε τα αυτά κύριε! Τάσο! Μα ακούσατε το βίντεο! Είπα ότι το σπίτι είναι πορνείο! Σοβαρότητα, με ταπεινότητα και σεμνότητα! Να σέβονται οι πάντες! Με ταπεινότητα και σεμνότητα! Αρκετά πια! Δεν θα παίζουμε στην παγίδα! Τις λάσπεις και τις δικαιωματίες και τις απειλές που το ξέψατε σαν τις επιστρέφουμε. Δεν ανοίγουμε πια στη σαπίλα, η σαπίλα του παρελθόντος. Δεν ανοίγουμε στη σαπίλα του παρελθόντος. Τέλος, τη σαπίλα του παρελθόντος δεν χρειάζεται. Λοιπόν, όταν απειλείτε και λέτε περί βίντεο και πήρε αυτά, αυτά να φοβάστε τον εαυτό σας. Τον εαυτό σας να απειλείτε. Όχι εμάς. Είμαστε ξεκάθαροι άνθρωποι. Καθαρός ουρανός σας τραπέζι να φοβάστε. Και ζητάω συγγνώμη και από τον Φίλιππο προσωπικά, γιατί είναι και καλός άνθρωπος και με σέβεται και από όλο το πάνελ. Εγώ. Και έφερα τη σύγκριση. Σιγά. Εμείς είμαστε άνθρωποι της αγάπη και της εκτίμηση. Σιγά. Όχι αυτό το σκύλο. Πήρες και εσύ ένα ξύλο, τον χτύπησες με ξύλο. Από κάτω. Δεν πρόλαβα να το χτυπήσω. Τον χτύπησες εδώ. Λοιπόν, τον χτύπησες κι εσύ. Φίλιππε, δεν θα να δείξω εδώ τι έχω πάθει. Να δείξουμε, παρακαλώ, παρακαλώ, μισό λεπτάκι. Μας θυμίσατε χούλιγκανς. Και οι δύο. Προσέξτε. Και οι δύο. Και οι δύο. Και οι δύο. Και οι δύο. Και οι δύο.
δεν είναι γήπεδο. Εδώ είναι κουμπί. Εμείς είμαι σε αγάπη, της αγάπης, της εκτίμησης. Είμαι σ' άνθρωποι της χαράς. Και σκορμάτε την αβεβαιότητα, τη βία, την προκλητικότητα και τις απειλές. Λοιπόν, φτάνει πια. Θα γυρνάμε στο παρελθόν. Αυτά να τα ξεχάσετε. Μισό λεπτό. Ένα τραγούδι. Κύριε μου, είναι τα καλά. Αυτά να τα ξεχάσετε. Ένα λεπτό, καλημέρα, κάτσε καθόλου γιατί μιλάω. Σε παρακαλώ, κάτσε. Τις απειλές σας. Τις απειλές σας αλλού. Παίξε ένα τραγούδι. Έχουμε χορτάσει από απειλές και δαίμονες. Παίξε ένα τραγούδι τώρα να χορεύει. Δύο λεπτά και Τζέιν, δύο λεπτά και γιατί τώρα κάνουμε καλά. Κάντε σας παρακαλώ. Δηλαδή, είναι απίστευτο που γίνεται. Εγώ και να πάω στον τάφο είναι νωρίς. Δύο λεπτά. Θα πάω στον τάφο γιατί θέλετε εσείς. Γιατί είναι... Και με απειλήσατε είναι... ότι θα βγάλετε βίντεο. Προκαλώ λοιπόν τον ελληνικό λαό να κάνει δημοψήφισμα και να πει το τι άτομο είμαι εγώ. Προκαλώ τον ελληνικό λαό να πάρει θέση. Δημοψήφισμα. Οι δημοτικές εκλογές τελειώνουν. Ξέρω. Τι που ξέρετε τον χρόνο μπορεί να βάλω για δημοτικό σύμβουλο, το ξέρετε. Οι δημοτικές εκλογές τελειώσαν. Τι σχέση έχει το κύριε μου το δημοψήφισμα. Του λαού το δημοψήφισμα. Για να δείτε πόσο καλός άνθρωπος είμαι. Και αγαπάω όλο το πάνελ εδώ. Εγώ αγαπάω όλο το πάνελ εδώ. Και ζητώ συγγνώμη. Εάν αγαπούσες το πάνελ... Προκαλέσατε κυρία μου. Είσαστε άνθρωπος της συγκοβαδίας, της λάσπης και της αβεβαιότητας και της ασκήμιας και της ψυχολογικής πτώσης. Είσαστε της ψυχολογικής πτώσης. Δεν μπορείτε να δώσετε χαρά στους ανθρώπους. Δεν μπορείτε να δώσετε χαρά στους ανθρώπους γιατί δεν πήρατε αγάπη και δεν μπορείτε να δώσετε αγάπη. Επειδή δεν πήρατε εσείς. Πες κι άλλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι μισό λεπτάκι, παρακαλώ πολύ. Σας επιστρέφουμε τη συγκοπατία. Γιατί είναι τρελό. Η αλήθεια θα περάσει. Η αλήθεια θα περάσει. Η αλήθεια θα περάσει. Δεν θα μείνει εδώ. Όσο και τις απειλές. Δεν το ξέρετε. Ήρθε η ώρα. Πραγματικά να δείξουμε ποιοι είμαστε. Επιτέλους έλεος. Σεβασμός στον Έλληνα πολίτη. Τέλος πια. Τέλος. Σας αγαπάω όλους! Την αγαπάς το λόγο σου! Σας αγαπάω γιατί με στηρίζουνε! Με στηρίζει ο ελληνικός λαός με την αγάπη του! Και μου το δείχνει στον κόσμο! Στον κόσμο! Που περπατάω στον δρόμο μου λένε γεια σου Γιαννάκη! Γεια σου Γιαννάκη κουλάκι κολοτούμπα! Αυτή είναι η αλήθεια! Εσείς δημιουργάτε το κλίμα βεβαιότητος! Το κλίμα της απάντειας! Δεν μπορείτε να δώσετε αγάπη στις κυρία Τζένη. Κρίμα του χρόνου πρέπει να βάλεις για δήμαρχος. Και να κάτι, ο τελευταίος άντρας, η τελευταία γυναίκα να ήσασταν δεν θα πήγαινα μαζί σας. Ούτε για δείγμα. Έχεις πάει και με χειρότερες. Εγώ. Και θα σου βγάλω τα βιντεάκια την άλλη φορά. Προκαλώ λοιπόν τον ελληνικό λαό να πάρει θέση. Παρακαλώ πολύ. Η φόρα. Γιατί ποια βιντεάκια, εγώ δεν έχω πάρει βίντεο. Θα σου πω εγώ. Δεν φοβάμαι. Εκτό και κάνετε μοντάζ. Κάτσε να δει. Εκτό και κάνετε μοντάζ. Παρακαλώ πολύ να έχω καταγγελία ότι αυτή η μαθήτρια που βιάσανε οι πέντε. Κόφτα εδώ τώρα γιατί γίνεται γελιότητα, Καλυφέρη. Κατάλαβε. Με λεπτά ζητήματα, παρακαλώ πολύ. Με λεπτά ζητήματα δεν θα ξανακάνετε την πλάκα. Καλά, δεν τρέφεται. Καταλάβατε. Κυρία Καλυφέρη. Μεγάλη γυναίκα. Τέλος. Αφωνία, φωνή. Κυρία Τζένη. Άφωνη! Όσο για τις απειλές σας, σας επιστρέφω. Άφωνη, άφωνη! Όταν έρθει η ώρα, καταδικάστε με. Άφωνη! Έλα, εντάξει, άσε το λογίδιο τώρα για κάτι να κάνουμε να μιλήσουμε. Άντε. Παρακαλώ πολύ, μια και που λέμε τώρα, σας παρακαλώ πολύ, να πούμε κάτι για να κλείσουμε εδώ. Για να κλείσουμε εδώ. Λοιπόν, Φίλιππε, εγώ θέλω να σου πω, Φίλιππε. Εγώ θέλω να πω ότι θα το συνεχίσω αυτό με τον κύριο Κολοτούμπα. Δεν φοβάμαι τίποτα, κύριε. Στις δικαστικές. Δεν φοβάμαι τίποτα. Καθαρός ουρανός. Σιγά. Αστραπές δεν φοβάται. Σιγά. Εάν έχετε στοιχεία, ναι, καταδίζονα. Εδώ και τώρα. Εδώ. Και τώρα. Θέτω. Εάν έχετε κατηγορίες, εδώ μπροστά. Πες κι άλλα. Να τις δίνε. Έλα, πες κι άλλα. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Δεν φοβήθηκα. 10 χρονών παιδί. Δεν θα φοβηθώ που με 40. Δεν θα φοβηθώ που με 40.
ειδικές αίθουσες. Να τελειώνουμε εδώ, θα πω λίγο κάτι. Γιατί πήγα σε ξενοδοχεία. Γιατί πήγα. Μήνυση. Βεβαίως, καλό. Για συκοφαντική δυσφύγη. Για το ξύλο, όχι. Και για ξυλοδαρμό. Ωραία τραγούδι, θα σου υποβάλω μήνυση. Για εγώ τελευταία φορά, ωραίος κύριε Πελώνη, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έλα, να σε κλείσω, αγαπημένη. Παρακαλώ πολύ. Να σε κλείσω. Τι με τηλεόραση ή κοσοτάρα. Τι με τηλεβισιόν είμαι. Σας παρακαλώ. Σινέμα. Σινέμα. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Κοίτα, στο κύκλο το δικό σου. Ξέρεις, οι τραβεστές και τα τρανσέξουαλ, αυτό το όπλο έχετε να κάνετε μηνύσεις. Μια μερίδα είπα, δεν είπα όλους. Πρόσεχε, μια μερίδα απειλή. Φίλιππε, απειλή, να το. Απειλή, να το. Πρόσεχε, σε περιμένουνε, τίποτα τραβεστή έξω. Βλέπετε, κύριε Φίλιππε. Εδώ αυτό είναι τέτοιο. Παρακαλώ, για μην εκδιάζεσαι. Φύγει στα κορίτσια, μπορείς να σε έχουν. Μια μερίδα ανθρώπων είπα. Παιδιά, έχω ραντεβού, μετά έχω αργήσει. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Να είστε καλά, φίλιππε. Ένα λεπτό, όσο φοράει μου. Κάνω δήλωση κατηγορηματική. Θα σου πω εγώ ποια δήλωση θα κάνω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με επιλογήσατε. Πες τραγούδι, πες τραγούδι τώρα. Ευχαριστώ. Πες τραγούδι τώρα. Ένας μάγκας βοτανικό. Εσλαμαγκέτες του Βοτανίκ. Γιατί να κάνουμε. Εδώ είναι η εκπομπή. Ζουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φρονιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, μα να μη με κλαις. Νιώθω ανάπω η γιορτινιά. Αλλά κάνει στο Χατζή Κυριάκη ο Αμιάννη. Άρχισε στο Συριάννη. Και στο Χατζή Κυριάκη ο Αμιάννη. Άρχισε στο Συριάννη. Εδώ να κάτσεις φρόνημα. Τρελίξε μια λυσμένη. Και στα ταπούρια του μηνά
του Πουκάρα που του μείνε, που του μείνε η ζάλη. Και στα ταμπούρια του μηνά του Πουκάρα που του μείνε, που του μείνε η ζάλη. Δε σε κρίνω που δε μ' αγαπάς. Είναι ανεπίτρετο. Γι' αυτό φεύγω απ' τα όνειρά σου. Και καλή τυχή όπου θα φτάσεις. Ποιο, τι έπαθε. Το κομμάτι το λόγο δεν το λέει η κυρία. Γιατί κάνει δικό σου, έχεις πραγματικά δικαιώματα. Έλατε. Το έχεις βγάλει εσύ. Όχι, αλλά... Ας πει και η Τζέννη να τραγουδεί. Παρακαλώ, μισό λεπτάκι. Για να μην τσακώνεστε, τι κάνουμε, σήκω. Δεν πειράζει, πες το τζέννη. Μισό λεπτό, σήκω. Ναι, Μαέστρο, ησυχία λίγο. Πάμε. Όλοι χωρί το μαθητή. Πάμε. We'll be right back.
Μπράβο!